Γεια σας! Καθημερινά μου στέλνετε μηνύματα, κυρίως οι κοπέλες οι οποίες προσπαθείτε μόνες σας στο σπίτι να φτιάξετε νύχια, αλλά και πολλοί επαγγελματίες, και με ρωτάνε πώς τοποθετούνται τα soft gel tips τα οποία έχουμε φέρει στο κατάστημά μας. Έτσι λοιπόν, μας ζητούσατε πολλές φορές να κάνουμε ένα βίντεο με την εφαρμογή τους. Και εμείς το κάναμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί. Αρχικά, ξεκινάμε να μπαφάρουμε την επιφάνεια του νυχιού. Προσεκτικά, προσπαθούμε να περάσουμε όλη την επιφάνεια ώστε να μπορέσει να υποδεχτεί τη βάση μας. Έπειτα, παίρνουμε ένα πανάκι κυταρίνης, είτε με ασετόν είτε με cleaner, πατάμε το πανάκι επάνω στο dispenser και παίρνουμε μία ποσότητα από το υγρό. Καθαρίζουμε λοιπόν την επιφάνεια του νυχιού. Μπορείτε να επιλέξετε να βάλετε και dehydrator για να αφαιρεθεί η υγρασία. Έπειτα πρέπει προσεκτικά να διαλέξουμε το σωστό μέγεθος από τα τυπάκια μας, κατάλληλο για κάθε νύχι. Για να είμαστε ακόμη πιο σίγουροι, περνάμε επάνω στο νύχι το μέγεθος του συγκεκριμένου tip για να δούμε ποιο μας ταιριάζει. Θα προσέξετε ιδιαίτερα να καλύπτει τα πλαϊνά. Το συγκεκριμένο δάχτυλο χρειάζεται το νούμερο 5. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι να αγριέψουμε την κάτω επιφάνεια από το τυπάκι μας. Μπορούμε να το κάνουμε είτε με buffer, αλλά εμείς προτείνουμε με τροχοληθάκι, με τον τροχό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι το tip είναι αρκετά μαλακό. Παίρνουμε εκ νέου το πανάκι κυταρίνης και καθαρίζουμε την κάτω επιφάνεια από το tip. Παίρνουμε λοιπόν τη βάση και περνάμε τη στρώση κάτω από το τυπάκι. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρέπει η ποσότητα της βάσης που θα βάλουμε μέσα στο τυπάκι να είναι επαρκής για να μην υπάρχουν κενά. Το μυστικό είναι να μην εγκλωβιστεί ο αέρας μέσα. Κατά την τοποθέτηση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να βλέπουμε ότι είναι ενιαία η βάση μέσα στο νύχι, χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες. Πατάμε λοιπόν το tip και το σμπρώχνουμε για να μπει κάτω από τα επωνύχια, ώστε να φαίνεται φυσικό το αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να έχουμε μία λάμπα να υπάρχει πάνω από το δάχτυλο, ώστε να μην χρειαστεί να αφήσουμε το χέρι της πελάτσας για να πιάσουμε τη λάμπα. Ξεκινάει η διαδικασία του πολυμερισμού. Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για να σταθεροποιήσουμε σε αρχικό στάδιο το τυπάκι. Αφού λοιπόν πολυμερίσουμε τοπικά, θα πρέπει μετά να τοποθετήσουμε το χέρι της πελάτης σας μέσα στη λάμπα πολυμερισμού για να γίνει εκ νέου πολυμερισμός. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε έναν κόφτη για να μπορέσουμε να επιλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος της αρεσκίας μας. Κόβουμε λοιπόν το τυπάκι. Επειδή είναι μαλακό το τυπάκι μας, δεν πετάγεται, μη φοβάστε. Και τώρα λιμάρουμε για να δώσουμε το σωστό σχήμα. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να περάσουμε με buffer την επιφάνεια του νυχιού. Πάντοτε περνάμε με buffer, διότι όποιο υλικό και να περάσουμε πάνω σε μια επιφάνεια που γλιστράει, σίγουρα αυτό θα ξεκολλήσει. Περνάμε με ένα πινελάκι το νύχι για να φύγουν οι σκόνες. Παίρνουμε λοιπόν cleanser και περνάμε με ένα πανάκι κυταρίνης και πάλι το νύχι μας. Και λίγο από κάτω, αφού έχει εξατμιστεί λοιπόν, περνάμε με βάση το νύχι μας. Θα μπορούσαμε μετά το μπαφάρισμα να περάσουμε το χρώμα, αλλά προτείνουμε πάντοτε να βάζουμε μία στρώση βάσης ξανά για να είναι το αποτέλεσμα ακόμη πιο όμορφο. Πολυμερίζουμε λοιπόν τη δεύτερη στρώση της βάσης μας. Τώρα έχουμε επιλέξει το λευκό χρώμα του δικού μας βερνικιού
και το περνάμε στην επιφάνεια του νυχιού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω πως το μαύρο της δικής μας εταιρείας είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ μεγάλη κάλυψη, θα το δούμε φυσικά σε επόμενα βίντεο. Το λευκό που βλέπουμε εδώ είναι αρκετά καλυπτικό και από το πρώτο χέρι, ωστόσο για το καλύτερο αποτέλεσμα επιλέγουμε και μία δεύτερη στρώση. Πολυμερίζουμε. Και μία έκπληξη για αυτό το βίντεο είναι πως επιλέξαμε να περάσουμε σκόνη πέρλα για να δούμε το υπέροχο αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο βίντεο επιλέγουμε να το περάσουμε με το δάχτυλο και όχι με το πινελάκι. Αυτή η σκόνη, αν περαστεί πάνω σε ένα λιλά χρώμα, το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο. Όπως βλέπετε, το δάχτυλο έχει γίνει σαν μαργαριτάρι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω πως καλό είναι να έχουμε ένα top ξεχωριστό που θα περνάμε τις σκόνες, διότι αν το έχουμε για τα υπόλοιπα, να ξέρετε ότι θα λερωθεί το πινελάκι του. Συνεπώς μην ξεχάσετε να έχετε ένα top αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά. Μπορείτε να περάσετε είτε μία στρώση είτε δύο. Όταν βάζουμε όμως σκόνη, καλό είναι να περνάμε δύο φορές το top. Τώρα κάνουμε τις τελευταίες μικροδιορθώσεις με το buffer. Παίρνουμε cleanser και καθαρίζουμε γύρω-γύρω τις περιττές σκόνες. Μετά παίρνουμε ένα λαδάκι, το οποίο έχουμε διαλέξει αν θέλουμε και με άρωμα ή χωρίς. Προσεκτικά δεν ακουμπάμε καθόλου τον νύχι, γιατί το λάδι έχει την ιδιότητα να αφαιρεί τη γυαλάδα του νυχιού. Είδαμε τη διαδικασία της εφαρμογής, ελπίζω να σας λύσαμε κάθε απορία. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήσασταν εδώ και φυσικά μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε και καινούργια βίντεο τα οποία βγαίνουν και έχουμε πολλά ωραία που θα ακολουθήσουν. Καλή συνέχεια, φιλάκια!